Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκτη αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, Superfoot, το κλασικό ζευγάρι του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αλλά με ευρωπαϊκό ένδυμα. Και ξεκινά μάλιστα Λοντζέσκι καλά της γης, τα το κούμπο, να η έκπληξη από τον Τσάβι Πασκουάλ. Και ο Κρις Σίγκλτον. Φυσικά το θέμα που κυριαρχούσε όλες τις προηγούμενες ημέρες ήταν το αν θα αγωνιστεί ο Βασίλης Πανούλης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο τέρμπι. Είναι η πέντε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει ντυθεί ποτέ από τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παναθηναϊκός από την πλευρά του δίνει τέταρτο εκτός έδρας μάτς στα 6 πρώτα. Παπα-Νικολάου μαζεύει την μπάλα, αν και ο Κίστ χέρτιζε τον τζάμπολ και πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους. Καλή πάσα του Μιλωτίνο, πρώτη πόντι. Κώστας Παπα-Νικολάου 2-0. Που ήταν και η τρίτη του σε πέντε μάτς. Καλάθης. Πάει στο φλότερ για να ισοφαρίσει 2-2. Παπα-Νικολάου στο 1-1 με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Έκανε προσποίηση, δεν ξέπλεξε. Έχει 2 δευτερόλεπτα και θα πάρει ένα σούτ της πυρκαγιάς. Μπάλα. Μπορέσει να ανοίξει περισσότερο τον ρυθμό. Αν το κάνει κάποιος θα έχει και τον πρώτο λόγο ενδεχομένως. Το jump shoot του Λοντζέσκι. Εξελάχιστα με την ΑΕΚ τελευταία υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Ο δυνηρός αποκλεισμός από τον τελικό του κυπέλου. Ο Στάριο Καλάθης τον Ρόμπερτς 2-6. Και ο Τόμσον και ο Στρέλνιξ και ο Ρόμπερτς. Γκίς το πήρε. Ο Παναθηναϊκός με 9-0 σερί 2-9. Τρία εύστοχα δίποτα και το πρώτο εύστοχο τρίποτα από τον Γκίστ. Ρόμπερτς μπροστά στον Γκίστ. Πολύ δύσκολο σουτ. Rebound του Τόμσον. Πήραν την μπάλα και από το δικό του πόδι μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους του Παναθηναϊκού. Για την αναλογία assist και λαθών οι δύο τελευταίες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Λοντζέσκι πήγε μέσα και με το ταμπλό συνεχίζει. Ο Γιάννης Φερόπουλος δεν μπορεί να περιμένει το τεχνικό time out μετά από 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 2-11 στο Βάλιρο. Δεν γίνεται να κόβουν από τον κεντρικό διάδρομο με την μπάλα και να μην υπάρχει παίκτης να του σταματήσει. Όπως επίσης δεν γίνεται να κουμπάει η μπάλα χαμηλά και να μην βάζουμε δύναμη, να μην παίζουμε σωστά ένας εναντίον ενός. Θανάση Αντετοκούμπο πάει στο αριστερό layup, αστοχή μετά το μπλοκ του Σίγκλτον στον Πρίντε, ζητά στο παρακτάρι. Τόμσον και ο Γκίστ. Πάσα στον Καλάθι, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Μιλουτίνοφ. Ρομπέρτς. Καλάθι και φάουλ. Άντεξε στην πίεση ο Μπράιαν Ρόμπερτς, ο Ολυμπιακός, και καταχωρήσει τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού. Χρειάστηκε περίπου 4 λεπτά για να πετύχει τους επόμενους και να περάσει δεύτερο χειριστή, αντί του Τόμσον που δεν είναι τέτοιος. Τον Γιάννη Στρέλνιεξ δίπλα στον Μπράιαν Ρόμπερτς. Στρέλνιεξ είναι στον Λοντζέσκι. Πέρασε από το πικ του Γκίστ και εκτέλεσε. Γύρισε ο Πρίντεζης, έχασε για λίγο κοντρο στον παλιό του συνοδοιπόρο. Στρέλνιεξ έχει ελεύθερο σουτ. Πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού, 8-13 από την πολύ καλή πάσα του Γιώργου Πρίντεζη. Ο έτερος νεοφερμένος στην πεντάδα μαζί με τον Ιαν Βουγιούκα. Ο Στρέλνιεξ εκτέλεσε άμεσα. Στρέλνιεξ δίνει με το έμπα του στο μάτς 5 πόντους και αναπνοές τον Ολυμπιακό. Time out ο Πασκουάλ. Τα ξαναλέμε. Παπα-Νικολάου άφησε το τρίποντο. Τροφοδότησε τον Μιλουτίνοφ. Νέα μονομαχία με τον Βουγιούκα. Η τάπα του Σίγκλτον που ήρθε σε βοήθεια. Τρίτος καλύτερος μπλοκέρ στην Ευρωλίγα με 1,4 κοψίματα ένα μάτς. Τρίποντο του Ρίβερς. Καλάθι. 12-16 από το νούμερο 1 κίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού, Casey Rivers. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ χρόνο όμως, έχει 7 δευτερόλεπτα τώρα το είδο Μάτζαρης. Παίρνει ένα πίκ από τον Μακλίν, εκτελεί από την κορυφή. Καλάθι. 17-16 δεύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο μάτς. Η έκρηξη του Μάτζαρη που την είδατε. Μετά το 2-0, 17-16. Παπάς εναντίον Μάτζαρη. Πήρε αριστερό διάδρομο στην άμυνα του Μακλίν, 17-18. Από εκεί και μετά είχε, ενώ ξεκίνησε με 5 στα 5 σουτ και 0 λάθη, είχε 2 στα 8 σουτ και 4 λάθη, αλλά τώρα έχει βρει ρυθμό στην δεύτερη περίοδο και ξανασκοράρει. Καλάθη και φάουλ, μάλιστα, δείτε από τον Λεκάβιτσιους που άντεξε στην επαφή με τον Αγραβάνη. Παίρνει προβάδισμα τριών, παίκτες της Ζάλγκυρης. Κατάσταση στα rebound, 10-15.
Με τα μαζεμένα επιθετικά του Παναθηναϊκού στην προηγούμενη φάση άνοιξε και διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Rivers μετά από τρίπλα. Καλάθι 17-23. Και ίδιο σκηνικό σαν επανάληψη τη πρώτη περίοδου. Ξεκινά άσχημα ο Ολυμπιακό τάιμα, ο Σφερόπουλο 17-23. Φώναξε αρκετά για το κομμάτι τη άμυνα ο προπονητή του Ολυμπιακού. Λεκάβιτσος βρήκε το διάδρομο σε παρέλαση 17-25. Όποτε έχετε την ευκαιρία, θα τρέχετε και έχει σχεδιάσει συστήματα στην επίθεση για να περάσει μπάλα στον Ιαμου Γιούκα. Παπαπέτρου 20-25 από τον παίκτη που άναψε τη σπίθα πέρυσι στους 5 και καταχώρησε και τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού. Βγήκε μπροστά ο Μακλίν, βρήκε και την πάσα για τον Στρέλνιεξ. Άψογος Τζαμέλ Μακλίν σε αυτή τη φάση. Και το κλέψιμο και την ασίστ για το λέει από τον Στρέλνιεξ 22-25. Rivers πάει από τον δεξιό διάδρομο και εκτελεί 22-27 του Παναθηναϊκού με 7 πρίντεζεις. Βοήθεια του Μακλίν. Και άλλος ένας ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έφερε ενέργεια. Μακλίν κόβει ψηλά τον Λεκάβιτσου συνεχίζοντας τις πολύ καλές στιγμές του. Ρόμπερτ στην πίεση του Παπά. Rivers θέλει να ξεμπλέξει από τη μανιασμένη άμυνα του Παπαπέτρου. Ο Γκίς του το δίνει ο Ολυμπιακός αυτό το σουτ. Το βάζει ο Γκίς στο δεύτερο του τρίποντο 25-30. Παπαπέτρου κλείδωσε τον αντίπαλό του ο Μιλουτίνοφ και βγάλε το άχτη του 27-30 με το κάρφωμα του Σέρβου Σέντερ. Μιλουτίνοφ που απέναντι στην Χίνη είχε 8-8 δίποντα. Σίγλιντον δεν προλάβω πριν τεζής. 27-33. Ούτε ο Σίγκλετον είχε σκοράρει. Πρέπει να σταματήσουμε τη δημιουργία του καλάθι. Τα τρίποντα του Rivers. Φιλεί με κλέψιμο ο Παναθηναϊκός, δεν το ολοκληρώνει. Και τώρα έχει ευκαιρία ο Ολυμπιακός με τον Πρίντεζ που έβγαλε έξω. Παπαπέτρου σε νέο ελεύθερο σουτ. Απάντηση για το 30-33. Για να το δούμε. Ο Ολυμπιακός χαμήλωσε το πεντάρι, αλλά έχει ένα γκάρ και 4 forward. 4 ακόμα, πήρε ο Σίγκλετον. Πέρασε από τον Παπαπέτρου. Έκοψε ψηλά ο Ιωάννης Παπαπέτρου, αλλά ο Γκίστ καρφώνει. Και είναι θέμα instant replay πια να δούμε αν πρόλαβε ή όχι. Είναι το 10ο του δευτερολέπτου στην κυριολεξία. Εντυπωσιακό μπλοκ το Ιωάννη Παπαπέτρου από τα αρκετά μπλοκ που έχουμε δει και τώρα θα τη βγάλει άκρη. Νομίζω μετράει. Μετράει. Και αφήνει τον Ολυμπιακό να σουτάρει στοχευμένα σε ορισμένες περιπτώσεις από μακριά. Βγήκε μπροστά ο Σίγκλιντον και πήρε την πάσα του Παπα-Νικολάου για τον Μιλουτίνο. Με τον καλάθι και τον Παπά. Μας βρήκε τον χώρο που θέλει για να ελευθερώσει τον Γκίστ. Τρίτο τρίποντο του James Γκίστ στο μάτς. 30-38. Και εδώ είναι 2,5 λεπτά επίσης άποντος στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μάτζαρης. Μιλουτίνο. Μάτζαρης. Πήρε το διάδρομο. Αναζητεί το ελεύθερο παίκτη, σε βρέθη. Στρέλνιεξ. 35-38. Στρέλνιεξ. Κακή πάσα την πήρε ο Καλάθης. Έχει τρέξει ο Γκίστ. Καλά, έχει το νου του στον Παπα-Νικολάου και εκτελεί. 35-40. Παπα-Νικολάου εναντίον Λοτζέσκι. Βγήκε ο Στρέλνιεξ. Εκτέλεσε και πάλι. Και αυτό. 38-40. Λοτζέσκι δεν μπορεί να πάρει. Έκλεισε ο Παπα-Νικολάου. Υπάρχει μισμάτς, Στρέλνιεξ και Γκίστ, αλλά έκλεισε ο Μιλουτίνοφ. 3 δευτερόλεπτα, 2. Αλλίωσε την προσπάθεια του καλάθι ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Γκίστ βρίσκει άκρη στο φινάλε των 24. Ο οποίος τρέχει την επίθεση, ο Λούκας Λεκάβιτσος έδωσε πάρα πολλές λύσεις στο διάστημα που έπαιξε το πρώτο μέρος. Ρόμπερτς εναντίον Σίγκλιντον, στο ξεκάθαρο μισμάτς, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά την έπιασε και εκτέλεσε σωστά σε εντυπωσιακή προσπάθεια ο Κρις Σίγκλιντον, ακριβώς γιατί του είχε φύγει μπάλα και έπρεπε να ξαναστοχεύσει. Συν 5 για τους πράσινους. Από αυτές. 9-13 μάλλον τώρα γράφτηκε, ενώ έκλεψε την μπάλα στην άμυνα του. Ο Παναθηναϊκός έχει μία στη μία βολή. Μόνο μία βολή σε όλο το παιχνίδι έχει εκτελέσει. Καλάθι και φάουλο Γιάννη Στρέλνιεξ προστατεύοντας την μπάλα. Κοιτάξτε την έκρηξη του Σφερόπουλου. Απέναντι στον Κένι Γκέιμπριελ. Δείτε ξανά τη φάση. Γιάννη Στρέλνιεξ, ο οποίος έχει 17 πόντους όταν ο επόμενος σκόρερ του Ολυμπιακού έχει 6, φτάνει τώρα τους 18. Να τον Λεκάβιτσος πάσα δεν έχει τουλάχιστον. Μια που θα του άρεσε, Μακλίν με τον Σίγκλιντον. Τον έβαλε πλάτη με το ταμπλό. 47-44. Στο ακόμη περισσότερο το σερί του. Όλοι έκλεισαν τον Σίγκλιντον, αυτός βρήκε την πάσα και από εκεί υπάρχουν δύο ελεύθερα σου. Το πήρε.
Κένι Γκέμπριελ στον ουρανό του ΣΕΦ. Από το άστοχο του Λεκάβιτσους. Απίθανο άλμα. Πρέπει να έφτασε πάνω από το πάνω τετραγωνάκι. Πάνω πλευρά. Θα το δούμε συνέχεια στα σίγουρα. Είναι η φάση του παιχνιδιού τώρα. Του πάει στον Ρίβερς, θα παίξει ένας-ένας με τον Τόμσον και εκτελεί για τρεις. Με ταμπλό Κέισι Ρίβερς, 47-49. Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει το προβάδισμα με 5-0 σερί. Είμαστε νοθροί στη διεκδίκηση στο rebound. Πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί, να μην αφήνουμε τις μπάλες να χάνονται από τα χέρια μας. Τα σκρίνει στην κορυφή για να βγαίνει από την δεξιά πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού Ρίβερς. Πρίντεζες για πρώτη φορά ευστοχή εντός παιδιά, 49-51. Έχασε από μέτρια πάσα του Σίγκλτον Ρίβερς, αλλά το τρίποντο που βγαίνει για τον Κένι Γκέμπριελ, 49-54. 12 του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που έμεινε πίσω με 3. Λεκάβιτσος στο lay-up. 49-56. 6 δευτερόλεπτα. Δεν μπόρεσε να πάρει την baseline. Βρήκε καταπληκτική πάσα από τον Παπα-Νικολάου. Την άφησε στο καλάθι ο Τζαμέλ Μακλίν. Από ποσταρίσματα την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Στρένιεκ βγήκε από τα screen, αλλά δεν σκόραρε. Πήρε το επιθετικό rebound ο Μάντζαρης. Πήγε μέσα ο Παπα-Πέτρου. Καλάθι και φάουλ. 53-58, άφησε ένα ελεύθερο σουτ τριών πόντων ο Ιωάννης Παπαπέτρου όταν είδε ανοιχτό διάδρομο και πήγε σε κόντρα σε όλο τον κόσμο. Λοτζέσκι και Θανάση Αντετοκούμπο. Πήρε το φάουλ από τον πρώτο και έχει δικαίωμα και μια βολή. Και ο Στρέλνιεξ πάει στο 1 αφού βγήκε ο Μάτζαρης. Και λογικά με αυτό το σχήμα ο Σφερόπουλος συνηθίζει να παίζει αλλαγές που έχει ο Λοτζέσκι. Είναι ο Λοτζέσκι, 2 Αντετοκούμπο, 3-4 Σίγκλτον και 5 Βουγιούκα σε ψηλό το σχήμα και για τον Παναθηναϊκό. Καλή πάσα του Λεκάβιτσους, μέσω Βουγιούκα το τρίποντο του Λοτζέσκι στο στόχο, 54-61. Ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού, άρτια δομημένη. Πανηγυρισμός του Λοτζέσκι με τον Νίκ Καλάθη, time out και τα λέμε σε λίγο. Ξανά ο Λιθουανός φωνάζει τον Βουγιούκα να του δώσει μια βοήθεια, πήγε μέσα, δύσκολη το λίωμα με ταπλό, 54-63, Λούκας Λεκάβιτσους. Μακράν στο καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και ο οποίος δεν αποκλείεται να τελειώσει το παιχνίδι με τον Καλάθι στον πάκο. Έχουμε δύο φάουλ να τα χρησιμοποιήσετε έξυπνα στην άμυνα. Την άμυνα που θέλει να συνεχίσει να είναι πιεστική, σκριν στην κορυφή με τον Λεκάβιτσους να προσπαθεί. Εντάξει, εδώ έβαλε και τρίποδο, αλλά με τον Λεκάβιτσους να προσπαθεί να περάσει. Λεκάβιτσους, του πήρε ο Μακλίν και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. 56-66. Το παιχνίδι γυρίζει μόνο αν πιστεύετε ότι γυρίζει, είπε ο Γιάννης Φερόπουλος στους παίκτες του. Αποδείξτε το στο γήπεδο, πιέστε ασφιχτικά. Μάντζαρης θα πιέσει για να φύγει η μπάλα από τα χέρια του Καλάθη, αλλά με δύο χειριστές στο παρκέ ο Παναθηναϊκός έχει την υπομονή και ο Λεκάβιτσους την αυτοπεποίθηση. Τρομερό Καλάθη. Τώρα απόψε ότι και να πετάει πια θα μπαίνει μέσα έτσι στο ρυθμό που παίζει. 58-68. Να υποχρεώσει τον Σφερόπουλο στην πρώτη του ήττα σε ευρωπαϊκό εμφύλιο και να δώσει τον Πασκουάλ προφανώς την πρώτη του νίκη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει βέβαια το μάτς. Στη Βαρκελόνη, στη Μόσχα και στη Βιτόρια θα παίξει εκτός έδρας αλλά εντός συνόρων και θα κερδίσει τον Ολυμπιακό κατά όπως φαίνεται. Και θα πετύχει μέσα στο 2017 την τέταρτη του νίκη στο στάδιο Ρίτσης Κεμιλίας. 6 δευτερόλεπτα και θα τρέξει ο Μάτζαρης. 3-2 το σουτ. Στο σίδερο, τελικό αποτέλεσμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Superfoods 62-70. Congratulations for the win. Congratulations of course for your performance. What was the key for tonight's win? I think we stayed focused for 40 minutes. You know, that was one thing that we had to work on. In all the road games that we played, we weren't focused the whole game. And in a gym like this, with a crowd like this, and a team like Olympiacos, you know, we had to take care of the basketball and we had to focus on what we needed to do. You've been in this team for a couple of years now. You know how important it is to beat Olympiacos in here. Yeah, this one was for the fans. You said it to the rest of your teammates? For sure, for sure. I mean, they understand. You know, they're starting to understand. They're starting to get it. We're going to play a lot more games with Olympiacos this season. So, you know, this isn't the last one. Thank you.